Έτσι κυρίες και κύριοι, για να ξέρουμε πώς φτάνει το νερό που πίνουμε από το σημείο που είδαμε στο ποτήρι μας. Πάμε τώρα στην Έλενα Σόκου, η οποία θα μας δώσει πληροφορίες για ένα έργο το οποίο ξεκινά όπως όλα δείχνουν. Και έχει απασχολήσει επανειλημμένως και την περιοχή μας, πρέπει να πούμε, διότι έχει κληθεί και σε περιφερειακό επίπεδο τουλάχιστον να πάρει θέση για το συγκεκριμένο θέμα. Μιλούμε για τα μεταλλεία χρυσού στην περιοχή του Κρούμαυγκρατ στη Βουλγαρία. Τελικώς λοιπόν δόθηκε το πράσινο φως στην τελική περιβαλλοντική μελέτη σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιπτώσεις της συγκεκριμένης επένδυσης. Να πούμε λοιπόν ότι το έργο πλέον ξεκινά, μιας και οι δηλώσεις της Υπουργού Περιβάλλοντος είναι συγκεκριμένες, τονίζοντας ότι έχουμε πάρει όλα εκείνα τα μέτρα ασφαλείας και θα είμαστε εκεί έτσι ώστε να περιφρουρήσουμε το συγκεκριμένο έργο. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι μιλούμε για μια επένδυση που θα δώσει στην περιοχή γύρω στα 130 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα δημιουργήσει και πολλές θέσεις εργασίας επίσης σε μια περιοχή που έχει ίδια ποσοστά ανεργίας με τα δικά μας, δηλαδή γύρω στο 25%. Να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι είχαμε ερωτηθεί και εμείς και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και είχαμε βεβαίως γνωμοδοτήσει αρνητικά. Σωστά. Έτσι ακριβώς. Ωστόσο, δόθηκε το πράσινο φως από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και της χώρας μας. Βεβαίως, αυτό σημαίνει ότι σίγουρα θα πρέπει να προβληματιστούμε. Είναι μια περιοχή πάρα πολύ κοντά σε εμάς. Οι οικολογικές οργανώσεις της περιοχής. Είναι βόρεια της Ροδόπης, πρέπει να πούμε. Έτσι ακριβώς. Οι οικολογικές οργανώσεις της περιοχής, μάλιστα και στις συνεδριάσεις των εκεί τοπικών φορέων, δικές μας δηλαδή οικολογικές οργανώσεις, είχαν συμμετάσχει διαδηλώνοντας κατά της συγκεκριμένης επένδυσης, τονίζοντας ότι λόγω του υδροφόρου ορίζοντα μπορεί και να μολυθεί και η δική μας περιοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι η περιβαλλοντική μελέτη ικανοποίησε και ας το πούμε έδωσε όλες τις συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να μην υπάρξει κανένα τέτοιου είδους πρόβλημα και βεβαίως αναμένουμε πάρα πολύ γρήγορα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και οι εργασίες. Λοιπόν, Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Κομωτινή, κυρίες και κύριοι, με ορίζοντα πάντοτε τις επιμελητηριακές εκλογές.